Καλώς ορίσατε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Της Παρασκευής σήμερα κλείνουμε την εβδομάδα και έχουμε αυτή την ωραία τη διάθεση. Καθημερινά τώρα θα μου πείτε έχουμε αυτή την ωραία τη διάθεση. Πόσο μάλλον την Παρασκευή. Ένα τσικ περισσότερο. Λοιπόν, να αρχίσουμε τη μέρα μας με τον καλύτερο τρόπο εννοείται και την πιο γλυκιά καλημέρα με τον Πάπα Χρήστο μας, ο οποίος δεν είναι εδώ στο στούντιο όπως ήταν την περασμένη Παρασκευή, είναι μέσω Skype. Καλημέρα. Τι να πω. Τι να πω τώρα, μου λείπει η Κύπρος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς το. Είμαι σίγουρη. Πολλά, αγαπώ σας πολλά, πολλά. Είμαι σίγουρη ότι σας λείπει η Κύπρος, όπως μας λείπετε και εμάς. Πραγματικά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα εδώ στην Κύπρο. Φαντάζομαι και εσείς, η αγάπη του κόσμου απίστευτη προς εσάς. Σας περίμενα με ανυπομονησία. Ρε ελπιδάκι μου, δεν το περίμενα έτσι. Περίμενα, λέω 5, 6, 10 φίλοι γνωστοί θα υπάρχουν και εκεί θα με ξέρουν. Εδώ όπου πήγα, όπου γύρισα να φάω, να πιω, να καθίσω, να... δεν υπήρχε. Αυτό που έζησα στην Κύπρο δεν το πίστευα κι εγώ. Γέμισε η καρδιά μου, γέμισε η ψυχή μου, γέμισε η αγκαλιά μου. Τι να πω. Θέλω όμως να ξανάρθω πάλι. Να ξαναρθείτε, εννοείται. Το ραντεβού το κλείσαμε, είπαμε, Σεπτέμβριο πρέπει να είστε εδώ. Και πριν το Σεπτέμβριο θα είμαι εκεί, μου φαίνεται. Εμείς σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκαλιές, εννοείται. Όπω, τι να πω, πρώτα και εκείνα τα παιδιά που κάνουν την προσπάθεια με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, πω, δικαίωμα ελπίδας. Καταπληκτικά παιδιά, καταπληκτική δουλειά, καταπληκτικά πράγματα, εθελοντές ατελείωτοι, εκδήλωση μοναδική που κάναμε εκεί στον Τίμιο Πρόδρομο στην αίθουσα τελετών που έχουν εκδηλώσεων. Στη Λάρνακα. Στη Λάρνακα ήταν φοβερό και το πόση αγάπη έχουν η Καρολίνα, η Μαρία, ο Σταύρος, όλα τα άλλα τα παιδιά δεν μ' αφήσανε από κοντά, δεν μ' αφήσανε. Με σήκωσαν στα χέρια τους και δεν πατούσα χώμα. Τι να πω. Αλλά βέβαια να αποκαλύψω όμως και το ελπιδάκι, τι ωραία που ήταν στην εκδήλωση. Αχ, καρδούλα μου κι εσύ. Και στη μια εκδήλωση και στην άλλη με τον πατέρα, με τον δεσπότη τον Ταμασού, τον Ισαΐα, υπέροχος άνθρωπος και αυτός. Και φαντάζομαι έχουν δει κάποιοι και τις φωτογραφίες που μου φέρνει την τούρτα, μια τουρτάρα ολόκληρη να την κρατάει. Ναι. Πόσες τούρτες! Τι πόσες τούρτες, ξεπέρασα τις 10 τούρτες. Μέχρι και μέσα στο αεροπλάνο που γύριζα έρχεται μια Ρωσικρός και μου φέρνει τα γλυκά, την τούρτα. Και λέω, τι είναι αυτό, αφού γιορτάζεις ρε Πάτερ, εμείς το ξέρουμε γιατί παρακολουθούμε όλα τα βιντεάκια σου και τις εκδηλώσεις και τις ομιλίες σου. Χρόνια πολλά και εκεί. Κατεβαίνω από το αεροπλάνο έξω, με περιμένουν πάλι με μία τούρτα τα παιδιά μου για να μου κάνουν γενέθλια στο αεροπλάνο. Έρχομαι στο σπίτι εδώ στην Σαρακίνα, με περιμένουν πάλι μια παρέα και ας ήταν 11 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου για να μου κάνουν γενέθλια. Φεύγοντας από την Λάρνακα, καθόμαστε κάπου να φάμε. Έρχονται εκεί τα παιδιά του καταστήματος πάλι να μου κάνουν μία τούρτα για να μου κάνουν γενέθλια. Έρχεται απ' έξω μια κυρία η οποία έβλεπε και με ήξερε με τρίδημα αγγελούδια, να μου κάνει και αυτή μία τούρτα και να μου πει χρόνια πολλά. Εντάξει, δεν παίζω. Τι ωραία. Δεν παίζω. Η Κύπρος με τρέλανε. Η Κύπρος μου έκλεψε τα πάντα από μέσα μου και σας αγάπησα όλους πάρα πολύ. Πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Εκεί να δεις πλάκα. Πηγαίνω στο ξενοδοχείο, ένα υπέροχο ξενοδοχείο, μοναδικό. Δεν περίμενα ότι θα μείνω ποτέ σε τέτοιο ξενοδοχείο. Και είναι εκεί, δεν θα σ' αρέσει αυτό τώρα, η ομάδα της ανόρθωσης. Γιατί καλέ να μην μ' αρέσει, εντάξει, δεν σημαίνει, στηρίζουμε άλλη ομάδα. Και αρχίζει η τρέλα εκεί, με βλέπουν, με καταλαβαίνουν,
αρχίζει η τρέλα εκεί και φτάνω στο σημείο τι, να δω και το φίλο μου τον παίχτη που είχαμε στο ΠΑΟ, τον Ουάρτα, και να γίνει χαμός, αγκαλιές με το Χαμπίμι εκεί. Τι να πω τώρα, τι να πω, του λέω σοβαρεύτηκες ρε, και μου λέει όχι τώρα, έχω μία γυναίκα και με σοβάρεψε. Λέω να, και να μην το πιστέψω, ναι, σας σοβαρεύουν πολλές φορές οι γυναίκες. Ναι, γίνεται και αυτό, γίνεται και αυτό. Εν τω μεταξύ, ναι, και μετά, έχουμε... Και μετά με πείσανε να πάω και στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έπαιζε η Ανόρθωση με την ΠΑΦΟ και εάν κέρδιζε η Ανόρθωση θα βγαίνανε, βγαίνουν στο Champions League. Δεν τα ξέρω όλα αυτά ακριβώς τι γίνεται στην Κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά πήγα ένα ημίχρονο και εκεί, κέρδισαν και εκεί, με παίρνει ο πρόεδρος μετά, μου λέει είσαι γουρλής, θα έρχεσαι σε κάθε αγώνα. Αν βάζεις το εισιτήριο, λέω θα έρχομαι. Εκεί μείναμε στο εισιτήριο. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό που μας στείλατε. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε κάποιο τεχνικό προβληματάκι προς το παρόν. Παρακαλώ, αν μπορούμε να το διορθώσουμε, για να δούμε και τις φωτογραφίες, βεβαίως, που μας έχει στείλει ο Πάπα Χρήστος από την επίσκεψή του στην Κύπρο μας. Βέβαια, καρδούλα μου, πήγαμε και στο πάνω του Κύκου, το μοναστήρι, την Παναγία, πω. Εκεί γονάτισε η καρδούλα μου και η ψυχή μου. Ένας υπέροχος γέροντας, ο γέροντας Αγαθόνικος, 3-4 ώρες ξενάγησε και ο καημένος πάλευε λίγο με τα πόδια του που ήταν πρισμένα, που είχε περάσει και αυτό στο COVID, αλλά δεν λυπήθηκε καθόλου τον εαυτό του, δεν άφησε γωνιά του μοναστηριού που να μην μας ξεναγήσει. Ήρθε, λέει, ο Παπαχρήστος στο μοναστήρι μου, αφιερωμένα όλα σε αυτόν. Περάσαμε από παντού, φωτογραφηθήκαμε παντού, είδαμε παντού, απολαύσαμε παντού, μας γέμισε δώρα. Πήρα στην Κύπρο τόσα δώρα. Μου είχανε κάνει δώρο 23 κιλά να μπορώ να έχω στη βαλίτσα μου και 8 κιλά στην πλάτη μου. Λέω, τι σιγά, εγώ δεν κουβαλάω τίποτα, πολλά ρούχα μαζί μου. Λέω προς τα δω, όλο και κάτι δωράκι θα μου κάνουν με τις εκδηλώσεις. Εδώ δεν μου κάναν κάποιο ή κάποια δωράκια. Χρειάστηκε να πάρω άλλα 23 κιλά, να πάρω άλλη βαλίτσα παραπάνω για να πάω μέσα όλα τα δώρα τα οποία μου δώσανε στην Κύπρο. Τι να σας πω, παιδιά, τι να πω, σας αγαπώ, σας αγαπώ. Και εμείς, και εμείς. Τώρα πρέπει... εδώ με τον δεσπότη, τον Ισαΐα, και δίπλα μία υπέροχη κολλητή μου. Εδώ είναι, είναι ο Προκόπης, ο οποίος υποδίονταν τον Άγιο Παΐσιο. Τον Άγιο Παΐσιο. Με είχανε... 5 ώρες όλη η παρουσία. Εδώ είναι βέβαια η Καρολίνα και η Μαρία. Πω, τι υπέροχη, τι υπέροχα παιδιά. Όλοι οι συντελεστές της σειράς Γέροντας Παΐσιος, και ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος και η ηθοποιή, η Χριστίνα που υποδίονταν. Εδώ είναι τα παιδιά στο σχολείο Δικαίωμα Ελπίδας για παιδιά πάνω από 21 χρονών. Εδώ είναι οι τρελοί παοξίδες. Από τη Λάρνακα, τι να πω τώρα, οι τρελοί παοξίδες, ναι, τους απόλωσα και αυτούς. Εδώ είναι την οπλία στη Λάρνακα. Φέρανε και το σύμβολο του ΠΑΟΚ, που δεν θα το φέρνανε δηλαδή. Αλίμονο. Ναι, εδώ πάλι με τον Δεσπότη. Τι να πω, εδώ η εκδήλωση, γεμάτη αίθουσα, χίλια άτομα. Τι να πω, δεν χωρούσαν πάλι όλοι οι πρωταγωνιστές της εκδήλωσης αυτής, με την αγάπη τους, με την αγκαλιά τους, με το χαμόγελό τους, με την τρέλα τους. Εδώ είναι η μεγαλύτερη ομάδα της εκδήλωσης που κάναν και ο Πετράκης, ο ηθοποιός και τραγουδιστής. Έτσι, ήταν και ο Παναγιώτης μαζί μας. Εδώ τα τρίδημα που είπαμε, τα τρίδημα αγγελάκια. Και τι μου λέει η μαμά, παπά, κάθε βράδυ για να κοιμηθούν
θέλουν να δούνε το καινούριο σου βίντεο. Αλλιώς, αν δεν βγάλεις εκεί την ημέρα, τσατίζονται και δεν κοιμούνται και περιμένουν πότε θα βγει το καινούριο βίντεο. Εδώ ένα δώρο που μου κάνανε στην εκκλησία, στην Ψιμολόφου, στην Παραγίτσα. Ο κόσμος όλος, ναι, που περίμενε υπομονητικά να με δει, να με αγκαλιάσει, να τους αγκαλιάσω. Τι είναι αυτό, η τούρτα? Τούρτα. Όχι, δεν είναι τούρτα, είναι τουρτάρα. Πάω, και. Με κάποια από την Κύπρο χρόνια πολλά παπαπάω. Τι να κάνουμε, το έχουμε και αυτό. Ναι, 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 έχετε και τις αδυναμίες σας. Ο Βάρντα, ο παιχταράς του, το που βγήκε πρώτος παίχτης στην Κύπρο φέτος. Ναι, δεν το γνώριζα αυτό. Ναι, εδώ αυτή που βγαίνει πρώτη παρουσιάστρια στην Κύπρο. Αυτή είναι. Όσοι δε... Εδώ είναι ο Σταύρος. Από δεν το δικαίωμα ελπίδας. Ούτε ένα λεπτό. Ένα λεπτό δεν με άφησε. Τι θέλεις αυτό, τι θέλεις εκείνο. Πάμε εδώ, μπράβο, πάμε εκεί. Πάμε πρωινό, πάμε σπεριανό, πάμε βραδινό, πάμε... Και εδώ αυτό το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι αυτό... μου. Άκου βρε εσύ, όταν πήγα... Κοίτα τι ωραία που μας αγκαλιάζει και τις δυο. Όταν πήγα δεν ήθελα να την πλησιάσω. Όχι, 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 φεύγω. Και έρχεται μετά από λίγο και τι λέει. Και μου έρχεται να κλάψω. Λέει, ήθελα να στολιστώ για να με δει όμορφη ο Παπαχρίστος. Ναι, η γλυκούλα μου. Πολύ καλό παιδάκι. Και από εδώ, και ο Αλέξανδρος μου εδώ. Ο Αλέξανδρος παλεύει τη ζωή. Ρε εσείς, αυτά τα παιδιά ξέρουν να ζούνε. Και αυτά τα παιδιά μας δίνουν το παράδειγμα της ζωής. Χορέψαμε, γλεντήσαμε, τραγουδήσαμε μαζί τους και έχουν ψυχή και καρδιά αυτά τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Έχουν ψυχή και καρδιά. Δεν είναι υπέροχα, ρε Ελπιδάκι μου? Και εδώ ο Γέροντας Αγαθόνικος, ψυχάρα κι αυτός, υπέροχος άνθρωπος, υπέροχη προσωπικότητα. Εδώ είναι οι πρωταγωνιστές της, ναι, ναι, της, ναι. Σειράς, τους βλέπουμε. Είναι ο Προκόπης, είναι ο Γιώργος Τσάκας, η Χριστίνα μας. Παπαχρίστο μου, βεβαίως και σε περιμένουμε στην Κύπρο μας και πάλι. Αντιλαμβάνεστε και έχετε κατανοήσει την αγάπη που σας έχουμε. Μια αγκαλιά είναι εδώ για σας, από εμάς, από τους Κύπριους. Αχ, Θεέ μου, πέρασα εσείς και προσκύνησα... Και εκείνο το κομμάτι του ελληνισμού που πού θα πάει, θα έρθει η ώρα του. Στα τουρκοκρατούμενα, εκεί που υπάρχουν ο στρατός κατοχής, πέρασα και εκεί, χωρίς να υπογράψω, και είμαι περήφανος που πέρασα έτσι, χωρίς να τους υπογράψω, και είπα μία προσευχή, Θεέ μου, να τελειώνει τούτο εδώ. Γιατί και στα τουρκοκρατούμενα, υπάρχουν προσκυνήματα υπέροχα που πρέπει να τα ζούμε, πρέπει να τα λειτουργάμε. Ξέρεις, Ελπιδάκι μου, ξέρεις πότε θα ελευθερωθεί η Κύπρος? Όταν τη βάλουμε όλη στην καρδιά μας μέσα, όλοι οι Έλληνες, Κύπριοι και Ελλαδίτες, όταν τη βάλουμε στην καρδιά μας με αγνά κριτήρια, χωρίς άλλες σκέψεις, πολιτικές, κοινωνικές, όχι. Θα την αγαπήσουμε την Κύπρο γιατί της το αξίζει. Εγώ το είδα από όλες τις μεριές πόσο σπουδαία ψυχή και καρδιά έχει αυτός ο λαός. Και την κρατάω μέσα μου, την κρατάω μέσα μου σαν τον καλύτερο θησαυρό. Έτσι ακριβώς. Σας αγάπησα, σας αγαπώ και θέλω σύντομα να ξανάρθω να ευχαριστήσω και την οικογένεια που με φιλοξένησε στη Λεμεσό. Θεέ μου, τι φιλοξενία ήταν αυτή. Τι φιλοξενία ήταν αυτή, όπου πήγα, όπου γύρισα, όπου περπάτησα, έζησα σαν φίλος όλων. Τι πράγμα ήταν αυτό, σαν να με ξέρανε από πάντα. Είστε μέσα στις καρδιές μας γι' αυτό, είστε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων γενικότερα. Παπαχρίστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Δεν με γλιτώσετε σε από μένα. Όχι καλέ, εμείς σας περιμένουμε στην Κύπρο, εννοείται. αλλά να πούμε ότι το ραντεβού μας εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν σταματάει, εννοείται, ισχύει. Κάθε Παρασκευή μέσω Skype, μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Τώρα δεν θέλω να σταματήσει, και εγώ δεν θέλω να σταματήσει τώρα. Εννοείται. Γιατί ξέρω πολλά. Και σας περιμένουμε. Εκεί,
Και τα παιδιά εκεί στην τηλεόραση, την Κυπριακή, στο ΡΙΚ, τι υπέροχα, τρέξαν όλοι να με αγκαλιάσουν, τρέξαν όλοι να με δουν, τρέξαν όλοι να με χαιρετήσουν, τρέξανε, δηλαδή, τέλος, δεν υπάρχει. Είμαστε φιλόξενοι εμείς οι Κύπροι. Έζησα στην Κύπρο, μακάρι να το ζήσουν πολλοί άνθρωποι. Αξίζει. Να είστε καλά, Παπα Χρήστο μου, σας αγαπάμε. Καλή συνέχεια, καλή Φιλούθια συνέχεια. Φιλούθια πολλά. Αγαπώ σας πολλά. Και εμείς. Γεια σας. Είναι μεγάλος ο ενθουσιασμός, εννοείται, γιατί εμείς οι Κύπροι είμαστε και φιλόξενοι, έχουμε και πολύ αγάπη μέσα στις καρδιές μας, αλλά έχουμε και πολύ αγάπη συγκεκριμένα για τον Παπα Χρήστο μας. Και Κυριάκος μας είναι.